Το μυστικό είπε πως είναι συλλογικά, λέει είναι μυστικό το οποίο έχω αποκτήσει εγώ από πάρα πολλές δουλειές που έχω κάνει. Έχω βγάλει αρκετά κομμάτια και από επισκευές και καινούργια κομμάτια και σε αυτόν τον όρο πιστεύω ότι του δίνω αυτά που έχω μαζέψει από τόσα χρόνια. Το μυστικό το μαθαίνω φτιάχνοντας όργανα. Σε αυτό το όργανο ειδικά που φτιάχνω τώρα, του έχω δώσει την πείρα των τόσων ετών που έχω εδώ μέσα. Και νομίζω ότι θα είναι καλύτερο από καλά, έτσι πιστεύω εγώ. Κάποια φορά βέβαια δεν είναι και δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ προσπαθώ να είναι το καλύτερο από το προηγούμενο. Έχω όλα τα όργανα μια πολύ μικρή διαφορά. Αισθητική σχεδόν το ίδιο, αλλά στη φωνή είναι ενδιαφέρον. Μπορεί να βγει ένα λίγο πιο πρίμο, λίγο πιο μπάσο. Εκεί περίπου κινούνται. Εγώ προσπαθώ να κάνω κάτι το καλύτερο. Τον πατέρα μου έχω πάρει όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά εγώ την έχω βελτιώσει πιστεύω με την πείρα μου εγώ. Ο πατέρας μου μου έδειξε στην αρχή, έπαιρνα τον έβλεπα όταν δούλευε τι έκανε, αλλά εγώ δουλεύοντας τα όργανα έχω αποκτήσει δική προσωπικότητα πάνω στο όργανο. Δηλαδή έχω δει και γνώμες πάνω στην κατασκευή, πάνω στο καπάκωμα, πάνω στο άρωμα της μπύρας, εγώ αυτή τη στιγμή κατασκευά δεν την αρχή το όργανο. Οπότε έχω δική μου γνώμη πάνω στο καπάκωμα ή δική μου γνώμη πάνω στο άλλο μοτάρισμα. Δηλαδή στο βίδωμα εδώ πέρα, σε αποστάσεις του καβαλάρι με του πάνω κορδοδέρι, με του κάτω κορδοδέρι. Αυτά τα είναι δικά μου πλέον, διότι εγώ σέβομαι του πατέρα μου εδώ. Τα προηγούμενα, αλλά εγώ βάλω δικά μου. Δεν ξέρω αποστάσεις. Εγώ τις καπακώνω, κάνω άλλα πράγματα. Άλλα πάχη έχω εγώ, άλλα είσαι ο πατέρα μου. Μπορεί να περίπου τα ίδια, αλλά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Γι' αυτό και ενδιαφέρουν οι φωνές οι προηγούμενες αυτές. Και έμεινε να διαφέρουν αργότερα. Μετά μερικά χρόνια ενδιαφέρουν τα όργανα μου να είναι ίσως το καλύτερο.
δυστυχώς όλοι να θέλουν να δείξω βέβαια ακόμη τον εαυτό μου, τον ίδιο, το παιδί το ίδιο. Είχα πρόγραμμα που δεν πραγματοποίησα και θα το θάψω με τα πόνους με το πρόγραμμα μεταξύ δύο-τριών άλλων προγραμμάτων που είπαν. Να κλείσω το μαγαζί, να πάω στο σπίτι, να τα πετάξω όλα, να μην βλέπω τίποτα από εργαλεία και στάμπο. Να φτιάχνω μια λίρα, να φτιάχνω μια λίρα, ίδιο να τις βάλω μπροστά και το σκαλώ 20 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες. Κάνω τις άλλες μου δουλειές, δηλαδή, να είμαι ασχολία στη ζωή και να γυρίσω να πιάσω. Μπα, δεν έχω τσίπι, λέει ο λόγος. Άστινε. Και άμα να έχω τσίπι, να κάτσω να μου έρχεται και να τραγουδήσω μαζί και να δουλεύω. Σαν τη δουλεύω τη λίρα. Να φτιάξω μερικές και να τις κρύβω. Δεν είχα να και τις πουλώ.